Το Dark Radio είναι ραδιοφωνικός σταθμός εθνικής εμβέλειας με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα και παράδοση δεκαετιών στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Βουλγαρία. Η γνωστή δημοσιογράφος από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, Ράινα Νταμιάνη, εδώ και μια δεκαετία παρουσιάζει κάθε Κυριακή το μεσημέρι 12 με 2 την εκπομπή Πνεύματος, Τέχνης και Πολιτισμού στην ώρα της Γαλάζιας Ομίχλης, αναδεικνύοντας κάθε εβδομάδα με πολύ ξεχωριστό τρόπο γεγονότα που ευαισθητοποιούν τον σύγχρονο βούλγαρο ακροατή, καλλιεργώντας πανανθρώπινες αξίες, τονίζοντας γεγονότα και δραστηριότητες που η μαζική pop κουλτούρα τα παραβλέπει και τα υποτιμά. Η δημοσιογράφος Ράινα Νταμιάνη ενθουσιάστηκε με την ποίηση και το συνολικό έργο του φιλέλληνα βούλγαρου Στέφαν Γκέτσεφ και ήταν εκείνη που πριν 8 χρόνια εντάχθηκε στην άτυπη ομάδα κύκλος φίλων Στέφαν Γκέτσεφ, παρουσιάζοντας κάθε χρόνο τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο τακτικά αφιερώματα για το έργο του ποιητή και φιλέλληνα Στέφαν Γκέτσεφ. Με κίνητρο την επέτειο γέννησης του Στέφαν Γκέτσεφ 29 Ιανουαρίου 1911 και με αφορμή τη συμμετοχή της ομάδας του κύκλου Στέφαν Γκέτσεφ στον ελληνοβουλγαρικό σύνδεσμο Αριστοτέλης Γέφυρα Φιλίας, σε αυτήν την εκπομπή 29 Ιανουαρίου 2017 η Ρένη Νταμιάνη διοργάνωσε σε απευθείας μετάδοση αυτή την εκπομπή με προσκεκλημένους τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Αριστοτέλη, Στράφκα Μιχάηλουβα και Γιάννη Λιόλιο, καθώς και τα μέλη του Συνδέσμου, μουσικούς Γιώργο Μαυράκη και Ειρήνη Επιτρόπου, που έπαιξαν μουσική στην εκδήλωση κοπής της πίτας του Συνδέσμου Αριστοτέλη το προηγούμενο βράδυ, 28 Πρώτου 2017, σε γνωστή ταβέρνα της Σόφιας. Η επιμέλεια και απόδοση των κειμένων στα ελληνικά αποτελούν παρουσίαση του περιεχομένου της εκπομπής για τους Έλληνες που δεν μιλούν βουλγαρικά, αφού αξιολογήσαμε ότι στην εκπομπή έχουν υποθεί πολύτιμα πράγματα. Η φωνητική επένδυση από την Αγγελική Αγγελοπούλου, Διονυσία Νερολόγου και Γιάννη Λιόλιο είναι μια προσπάθεια μεταφοράς της άβρας που δημιουργήθηκε στα Ριτσιανά της Βουλγαρίας με μουσική υπόκρουση στην αρχή την Μαρία Κάλλας που επέλεξε η Ρένη Νταμιάνη και τους σύγχρονους Μαχαιρίτσα, Χαρούλη και Αγγελάκα που ακούγονται στη διάρκεια της συνέντευξης από το σταθμό Ντάρικ και που όπως μάθαμε ήταν μουσική που εντυπωσίασε τους ακροατές της εκπομπής. Η Ρένη αποφάσισε αυτή τη φορά να ξεκινήσει την εκπομπή της αφιέρωμα στο Στέφαν Γκέτσεφ, την Ελλάδα και τον σύνδεσμο Αριστοτέλη, όπως είπαμε, με υπόκρουση τη Μαρία Κάλλας, διαβάζοντας ταυτόχρονα αποσπάσματα του ψευδοφιλοσοφικού μυθιστορήματος του Στέφαν Γκέτσεφ «Ποζνάει Σέμπεση, γνώθης αυτόν», εμπνευσμένο από τον μεγάλο ελληνικό πολιτισμό, την αρχαία Ελλάδα και τις κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις του στοχαστή Στέφαν Γκέτσεφ. Η Ρένη διαβάζει αποσπάσματα από το «Γνώθης αυτόν», περιγράφοντας τον περίπατο του Γκέτσεφ στους Δελφούς, τις σκέψεις και τους διαλόγους που αυθόρμητα ξεπηδούσαν ανάμεσα στις κολόνες, τα μαρμάρινα επιγράμματα και συνεχίζει. И аз като всички млади на времето съм чувал и чел неведнъж тази заръка,
изказана май от Сократ и съм я приемал като нещо естествено, познато като народна пословица. Докато не отидох в Делфи, бях на 26 години. Странно място. Високи планини, по които бавно се растилат белезникави мъгли. Дълбоко долу синевата на морето. Горе синевата на небето. Между двете сини храмът на Аполон, от който са останали само самотни руини. Мисля, че това е една от най-скъпите книги в семейната ми библиотека. Нομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πολύτιμότερα βιβλία που έχω στην οικογενειακή μας βιβλιοθήκη, μαζί και με τα άλλα βιβλία του Στέφαν Γκέτσεφ, του ανθρώπου που κατάφερε να συνδέσει τον βουλγαρικό με τον ελληνικό πολιτισμό και όχι μόνο. Η βιογραφία αυτού του ξεχωριστού ανθρώπου, φιλοσόφου, διπλωμάτη, ποιητή, δραματουργού, είναι τόσο πλούσια που, όπως είπα και στο Γιάννη, και κάθε μέρα να έχω εκπομπή, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να κάνω αναφορά στα βασικά μηνύματα του πνευματικού έργου και του συστήματος αξιών του Στέφαν Γκέτσεφ. Συγκινούμε πολύ κάθε φορά που μιλώ για εκείνον. Συχνά Σδράφκα αποκοιμιέμαι με εκείνη τη δική του σκέψη. Το αγαπημένο μου στιχάκι. Το φεγγάρι είναι στρογγυλό σαν ρόδα. Γιατί να μην έχω δύο φεγγάρια για να φτιάξω ένα ποδήλατο και να πάω κάπου μακριά. Μακριά που θα με περιμένει ένα μοναδικό φεγγάρι. Ή με την άλλη μεγάλη σκέψη του Στέφαν Γκέτσεφ που συχνά επικαλούμε. Η ομορφιά δεν θα σώσει τον κόσμο. Γι' αυτό και ο δικός μας προορισμός είναι να σώσουμε την ομορφιά. Κλπ. Κλπ. Τεράστιος πλούτος. Με δύο λόγια. Ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο ιδεών που ο μεγάλος Στέφαν Γκέτσεφ μας άφησε ως παρακαταθήκη. Πώς φαντάζει σήμερα Σδράφκα στο φόντο της λογοτεχνίας και του πολιτισμού? Или πък това, че все по-често всеки ден си повтарям неговата знаменателна мисъл, очевидно красотата няма да спаси света, затова на нас се пада голямата трудност да спасяваме красотата и така нататък. Изключително богатство. Έχεις δίκιο όταν λες πως ο Στέφαν Γκέτσεφ ήταν πολυδιάστατη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πραγματικά, δεν ήταν μόνο μεταφραστής, δραματουργός, ποιητής και διπλωμάτης, αλλά επίσης στοχαστής και φιλόσοφος. Στα χρόνια που είναι παρόν στο λογοτεχνικό τοπίο της Βουλγαρίας, αποτελεί φωτεινή εξαίρεση, διότι εκείνα τα χρόνια δεν ήταν καθόλου εύκολο να πηγαίνεις ενάντια στο ρεύμα και όλοι γνωρίζουμε ότι ενώ θα μπορούσε να έχει λαμπρή καριέρα διπλωμάτη, εξαιτίας των ιδεολογικών και πολιτικών αποχρώσεων αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Υπουργείο Εξωτερικών και ίσως να μπορούμε να πούμε ότι έτσι ο βουλγαρικός πνευματικός κόσμος κέρδισε πολύ περισσότερα από την βουλγαρική διπλωματία. Φυσικά, κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να συνδυαστούν και τα δύο, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Върви срещу течението. Знаеме, че той би могъл да има блестяща кариера като дипломат, какъвто е бил, но поради разместването на идеологически и политически пластове трябва да напусне външно министерство и може би така българската словесност печели много повече или от българската дипломация, но възможно е, ако нещата другое, че се бяха развили, той да съвместява и едната... Όμορφη, паралоги και ταυτόχρονα πολύ λογική η συλλογιστική του Στέφαν Γκέτσεφ. Δεν είναι τυχαίο που η εύσα βιβλιοθήκη της ελληνικής πρεσβείας στη Σόφια φέρει το όνομά του. Και αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή για τη Βουλγαρία. Μάθημα πολιτισμού, πολιτισμός του διαλόγου. Και τολμώ να κάνω αυτές τις επισημάνσεις, διότι έτσι μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος με τον οποίο με γνώρισε η Κραστίνα Γκέτσεβα, η συνοδοιπόρος στη ζωή του παππού Γκέτσεφ, μια εξαιρετική γυναίκα. Τη τηλεφώνησες να μας ακούσει? Ναι. Μακάρι να βρήκε γρήγορα τη συχνότητα του Ντάρικ. Μια φανταστική γυναίκα που ο μεγάλος έρωτας την έφερε κοντά σε αυτόν τον ξεχωριστό άνθρωπο και που συνεχίζει να ζει μέσα σε αυτόν τον πλούτο. Πολύ συχνά διαβάζω και ξαναδιαβάζω κειμενά του. Προβληματίζομαι και σκέφτομαι πάνω σε αυτά. Και σας ευχαριστώ όλους που συνεχίζετε στα χνάρια, οι φίλοι μου οι Έλληνες. Και δεν σας κρύβω πως φιλοδοξώ να κάνω ειδική σειρά εκπομπών στην τηλεόραση με αυτό το θέμα.
και να ολοκληρώσω κάποια μέρα αυτή τη σειρά με την έκδοση ενός βιβλίου με αυτόν τον τίτλο «Οι φίλοι μου οι Έλληνες». Έτσι λοιπόν σήμερα κάλεσα στο στούντιο μερικούς από τους καλούς μου Έλληνες φίλους. Καλώς ήρθατε. Μετά από την καταπληκτική χθεσινή βραδιά, δεν θα σας κρύψω από τους ακροατές μου πως ο Γιάννης Λιόλιος, που είναι ελληνοβούλγαρος, θα έλεγα, διότι είναι ο άνθρωπος που έκανε και κάνει πάρα πολλά για την ανάπτυξη των ελληνοβουλγαρικών πολιτιστικών σχέσεων με έργα και όχι λόγια, τώρα είσαι πρόεδρος του Συνδέσμου Αριστοτέλης. Σε κάλεσα σήμερα για να είμαστε συμπαρουσιαστές στη σημερινή εκπομπή και θα σου δώσω το λόγο για να παρουσιάσεις τους καλεσμένους της σημερινής εκπομπής ζωντανά στο στούντιο του Ντάρικ Ράντιο. След една страхотна вечер и нощ, която няма да мога да скрия от нашите слушатели. Значи, преди да представя гостите, ще ми позволиш да прочета нещо много кратко. Ωραία. Πριν να παρουσιάσω τους καλεσμένους, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κάτι σύντομο από την ομιλία του Στέφαν Γκέτσεφ, 55 χρόνια μετά από την πρώτη του επίσκεψη στους Δελφούς. Θα θυμίσω μόνο ότι το βιβλίο «Γνώθηση αυτών» εξέδωσε ο Ιβάν Γκρανίτσκι, εκδόσεις Ζαχάρη Στογιάνοφ, ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους. Το βιβλίο έχει προπολού εξαντληθεί. Έγιναν προσπάθειες επανέκδοσης, αύριο θα δω τον Ιβάν και θα του προτείνω την επιμελημένη βελτιωμένη επανέκδοση με σκληρό εξώφυλλο. Όλα αυτά τα κάνουμε από σεβασμό και ευθύνη απέναντι στο έργο του Στέφαν Γκέτσεφ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, 29 Ιανουαρίου του 1911 στο Ρούσε. Θείος του ήταν ο μεγάλος Νικολάι Ράινοφ, αδερφός της μητέρας του Ράντα. Ο Στέφαν Γκέτσεφ, γιος του μεγάλου κριτικού λογοτεχνίας Άλμπερτ Γκέτσεφ, βίωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ανάμεσα στο Ρούσε, την Αθήνα, το Παρίσι, τη Σλοβακία, το Άγιο Όρος, ολόκληρο τον κόσμο. Γνώθησε αυτόν είναι μια ρίση που διάβασε ο Στέφαν Γκέτσεφ στους Δελφούς το 1937 και εμπνευσμένος από αυτή τη σκέψη των αρχαίων Ελλήνων έγραψε αυτό το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου 55 χρόνια μετά από εκείνον τον περίπατο. Το 1992 προσκάλεσαν τον Στέφαν Γκέτσεφ σε διεθνές λογοτεχνικό συνέδριο στο ίδιο μέρος στους Δελφούς, όπου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, παρακαταθήκη για όλους εμάς, η οποία κατέληγε ως εξής. Έγιναν μέχρι τώρα ορισμένες προσπάθειες για να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας λαός τον άλλο. Πρέπει ωστόσο να κάνουμε πολύ περισσότερα για να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Η κοινή μας ιστορία είναι γεμάτη από σκοτεινές και λαμπρές σελίδες. Θα μπορούσαμε να πούμε απλά: πριν κρίνεις, προσπάθησε να καταλάβεις. Αφού καταλάβεις, ο δρόμος για τη φιλία είναι πια ανοιχτός. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε τον άλλον είναι να γνωρίσουμε το πνεύμα, την ψυχή του. Γιατί ακριβώς αυτές οι πνευματικές αξίες είναι που μένουν αιώνια. Ραϊνά, εμπνευσμένη από αυτά τα λόγια του Στέφαν Γκέτσεφ πριν από περίπου 10 χρόνια, όπως γνωρίζεις, δημιουργήσαμε την άτυπη ομάδα Κύκλος Φίλων Στέφαν Γκέτσεφ. Και πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, οι ίδιοι άνθρωποι, πλαισιωμένοι και από μερικές δεκάδες ακόμα συμπορευτές, δημιουργήσαμε τον Ελληνοβουλγαρικό Σύνδεσμο Αριστοτέλης Γέφυρα Φιλίας. Τεράστια τιμή βέβαια για μας είναι το γεγονός που η Ζντράφκα Μιχάηλοβα, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, αλλά τι θα πει αντιπρόεδρος, πρόεδρος, μια ομάδα είμαστε, μια ομάδα εθελοντών που εργαζόμαστε για την ψυχή μας και τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. Σας παρουσιάζω λοιπόν τη Ζντράφκα Μιχάηλοβα. Ο Στέφαν Γκέτσεφ πάντα έλεγε: «Η Ζντράφκα συνεχίζει το έργο μου σχετικά με την παρουσίαση του ελληνικού πολιτισμού. Η Ζντράφκα μεταφράζει και παρουσιάζει άψογα την ελληνική ποιήση και λογοτεχνία στη Βουλγαρία. Ζντράφκα, διότι η Ζντράφκα δεν είναι απλά μεταφράστρια, αλλά ζει με τον ελληνικό πολιτισμό εδώ και πολλά χρόνια, εκτός του ότι είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, ή κάνω λάθος?
Όχι, δεν είμαι πια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Ασχολούμαι με τη μετάφραση λογοτεχνίας και τη δημοσιογραφία για θέματα πολιτισμού και βγάζω το ψωμί μου ως υπάλληλο στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας. Δίδαξα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο, δεν είναι όμως αυτό το κύριο. Ειρήνη Επιτρόπου. Ποια είναι η κυρία Διγλασσουγιάννη που τη χάρηκα τόσο χθες βράδυ καθώς τραγουδούσε? Ακριβώς έτσι. Στο σύλλογό μας εντάσσονται συνεχώς φίλοι της βουλγαρικής και ελληνικής πνευματικής ζωής. Η Ειρήνη Επιτρόπου σπούδασε στην Μουσική Ακαδημία της Σόφιας στη δεκαετία του 90 και επέστρεψε στην Αθήνα τότε, μαζί με τον ακριβό της σύζυγο, καθηγητή μουσικής στην Ακαδημία, θα μας πει. Και θα ακούσετε από την ίδια βουλγαρικά, που σπάνια ακούμε ακόμα και από Βούλγαρους. Καλώ σας βρήκα, σας ευχαριστώ. Υπερβάλλετε λίγο, αλλά τέλος πάντων. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Μεγάλη τιμή και στιγμή που συναντιόμαστε με αφορμή την ημερομηνία γέννησης του μεγάλου Στέφαν Κέτσεφ. Απλά θα σας πω πως συγκινούμε πολύ με όλα αυτά που γίνονται και που κάνουμε μαζί, στηριγμένοι στα μηνύματα του συμβόλου Κέτσεφ όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό ήρθαμε από την Αθήνα. Γι' αυτό λάβαμε μέρος και στα εγγένεια του Συνδέσμου Αριστοτέλης πέρυσι τον Ιούνιο. Εγώ δεν είχα την τιμή να γνωριστώ με τον Κέτσεφ, αλλά ο Γιάννης, η Διονυσία, η Σδράφκα, ήταν αυτοί που με μίλησαν και μου μετέφεραν το ανήσυχο πνεύμα και την άβρα που περιέβαλε τον δημιουργό. Με ένα ποτήρι ουίσκι στην κορυφή μιας πανύψηλης πολυκατοικίας σε ένα πανέμορφο σοφιανό μπαλκόνι, αν δεν κάνω λάθος στο 17ο όροφο, όπου φιλοξενήθηκαν πνευματικοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο, η διανόηση από όλες τις γειτονικές χώρες, η γαλλική διανόηση και βέβαια από όλο τον κόσμο. Φυσικά διανοητές και βούλγαροι συγγραφείς, σε μια πολύ δύσκολη για τη Βουλγαρία περίοδο. Θα έλεγα ότι το σπίτι του Γκέτσεφ ήταν έδρα ανάπτυξης της τέχνης και του πολιτισμού για τη ζωή της Βουλγαρίας. Πολλά από αυτά είναι γνωστά, αλλά αρκετά από αυτά είναι ακόμα άγνωστα. Γιάννη, κοντά μας είναι και η συνοδοιπόρος σου, που σιωπηλά παρακολουθεί. Τόσο πολύ με εντυπωσίασε χθες το βράδυ, όταν την είδα να χορεύει αυτό τον περίεργο ελληνικό χορό. Можеш да кажеш, че тук инкогнито не, но мълчаливо е твоята спътница, която с нощи ме разплака. Η Διονυσία είναι πάντα εδώ, μαζί. Много особен Πολύ περίεργος είναι ο δικός σας χορός που χορεύεται από έναν άνθρωπο. Ο άνδρας χορεύει σαν ήλιος και οι γυναίκες γονατιστές χτυπούν παλαμάκια. Α, όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά και οι άνδρες χτυπούν παλαμάκια. Αυτά τα παλαμάκια τι συμβολίζουν? Είναι ένας χορός αυστηρά ανδρικός και μάλιστα χορός στρατιωτών, ζεϊμπέκικος. Ο ζεϊμπέκικος είναι ο άνδρας που στο περιθώριο της μάχης, την ώρα της ξεκούρασης, βγάζει το πάθος του για τη ζωή. Αυτό κάνει ο Άντονι Κουίν στην ταινία Ζορμπάς ή αυτό είναι άλλος χορός? Άλλος χορός είναι, Ναι, νομίζω πως τώρα είναι η στιγμή να παρουσιάσουμε τον επόμενο καλεσμένο της εκπομπής, τον Γιώργο Μαυράκη, μέλος του συνδέσμου μας, ιδρυτικό μέλος του συνδέσμου μας, μουσικός και δημοσιογράφος, με δική του εκπομπή στην τηλεόραση της Στάρα Ζαγόρα. Εδώ και 35 χρόνια στη Βουλγαρία παίζει καταπληκτικό μπουζούκι, αλλά η αλήθεια δεν είναι ότι παίζει μπουζούκι, αλλά ότι ξέρει πώς να παίζει μπουζούκι. Θα έλεγα πολύτιμος μουσικολόγος για τον ελληνισμό της Βουλγαρίας. Γιώργο, μπορείς να μου πεις γιατί διέκοψαν την αγαπημένη μου ελληνική τηλεόραση και δεν μπορώ να ακούσω πλέον ελληνική μουσική και αφιερώματα στους Έλληνες καλλιτέχνες? Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που κερδίζουν χρήματα από αυτό. Εγώ δεν είμαι αυτού του χώρου.
вадят пари от тези неща. Аз не съм в това кръг. Това мас пексис, кай ти? С какво ще ни поздравиш? Аз бих искал да... Може ли преди да ви поздравя? Не, прим пексо качество божути, θα ήθελα πριν να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με το φιλμ Ζορμπάς από που έγινε γνωστό και το Συρτάκι σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα θέμα που εμένα με πονά. Παίζω πολλά χρόνια μπουζούκι και δεν είναι δυνατόν να παίζεις μπουζούκι στην Βουλγαρία και να μην παίζεις και το Ζόρμπα. Σαν να είναι ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Διαψεύδω απολύτως στους ακροατές του Ντάρικ Ράδιο πως κάθε Έλληνας γνωρίζει να χορεύει Συρτάκι. Αυτό είναι μια απάτη που ξεκινά από το show business. Αν παρατηρήσατε, χθες στη μουσική βραδιά του συνδέσμου Αριστοτέλης, κανείς δεν ζήτησε να χορέψει Συρτάκι. Το Συρτάκι είναι απλώς μια χορογραφία για τις ανάγκες της ταινίας Ζορμπάς. Συρτάκι χόρεψαν οι Βούλγαροι χορευτές που ήταν καλεσμένοι για να παρουσιάσουν folklore παραδοσιακούς βουλγαρικούς χορούς. Αυτοί χόρεψαν αυτόν τον ελληνικό χορό που εγώ τον αποκαλώ βουλγαρικό χορό. Όλοι καταλάβαμε. Ενδεχομένως αρκετοί κατάλαβαν τι θέλω να πω. Θα κάνω έναν αυτοσχεδιασμό με τον μπουζούκι, κάτι σαν τζάζ από την Ανατολή. Μπορώ ли да направя една импровизация, нещо като джаз от Исток. Само бузуки не може да направи, нали, цяла песен, защото трябва да има съпровод от китара и така, затова ще... Оправдава се нещо, оправдава се. Янис, много странна музика си дал за днешното предаване. Да. Яни, пολύ περίεργη μουσική μας έφερες για τη σημερινή εκπομπή. Ще кажеш ли 2-3 думи за музиката? Ναι, είναι αλήθεια. Σε άλλες εκπομπές σου παρουσιάσαμε τους μεγάλους μας συνθέτες, τον Θεοδωράκη, τον Χατζηδάκη. Θα έλεγα ότι αυτοί είναι οι κλασικοί σύγχρονοι Έλληνες συνθέτες. Αυτοί είναι που δέσανε την ελληνική μουσική με τη μεγάλη ελληνική ποίηση του νομπελίστα Σεφέρη και Ελίτη, του Ρίτσου, του Καβαδία και πολλών άλλων Ελλήνων ποιητών της δεκαετίας του 50 και 60, δημιουργώντας ολόκληρο μουσικό ρεύμα στην Ελλάδα. Όμως, από τη δεκαετία του 60 αρχίζει να εμφανίζεται ένα άλλο μουσικό ρεύμα στην Ελλάδα. Ίσως υπό την επιρροή του αυθεντικού progressive rock της Ευρώπης. Φυσικά ο Μαυράκης και η Ειρήνη που είναι εδώ. Ο Πέτρος ο Αλεξιάδης, ο κιθαρίστας της χθεσινής βραδιάς, είναι περισσότερο ειδική από εμένα. Άρχισε λοιπόν να εμφανίζεται ένα ρεύμα progressive, όπου συναντιέται το μπουζούκι με ευρωπαϊκούς ήχους, συνθέτοντας και τεχνοτροπίες του έντεχνου, ακόμα και με παραδοσιακούς ήχους. Έτσι εμφανίζεται ένα νέο είδος μουσικής, που ίσως θα την αποκαλούσα βαλκανικό progressive rock. Ίσως έτσι θα το αποκαλούσε ο γιος μου Ζήσης που σπουδάζει μουσική. Ми не знам, като не се виждаме, виж колко работи. Ο οποίος χθες βράδυ με εντυπωσίασε όταν τον είδα να παίζει με την κιθάρα του. Δεν ήξερα ότι παίζει μουσική. Να Μίλτσο Λεβίεφ. Μίλτσο Λεβίεφ. Ναι, το ζήσεις. Και ίσως δεν γνωρίζεις που σπουδάζει μουσική. Στο σύγχρονο δίο μουσικής του μεγάλου στη Θεσσαλονίκη, του μεγάλου βούλγαρου τζαζίστα Μίλτσο Λεβίεφ, που ίδρυσε μαζί με την σύζυγό του την Ελληνίδα, που γεννήθηκε στη Βουλγαρία βέβαια, τη γνωστή τζαζ τραγουδίστρια Βίκη Ελματζίδου. Να πάμε οπωσδήποτε στη σχολή του Μίλτσο. Να τους επισκεφτούμε μαζί και να ακούσουμε τις απόψεις τους.
Φυσικά, να πάμε. Είναι φίλοι μας. Με χαρά να πάμε όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν σήμερα διάλεξα μερικά τραγούδια από αυτό το μουσικό ρεύμα της Ελλάδας. Progressive, ας το πούμε. Τραγούδι rock, τραγούδια του Αγγελάκα, του Χαρούλη, του Θανάση Παπακοσταντίνου και μερικά του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, αφού ενδεχομένως θα διοργανώσουμε μια μεγάλη συναυλία με τον Μαχαιρίτσα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ο κύριος Μαχαιρίτσας με συγκίνηση, μας συγκίνησε, διότι προτίθεται αυτοκερδός να έρθει για να παρουσιάσει την άλλη ελληνική μουσική στη Βουλγαρία. Μου δίνεις την ευκαιρία, Γιάννη, να αναφέρω στα γρήγορα, έχουμε τόσα πολλά άλλωστε να πούμε, πως το σύνδεσμο Αριστοτέλης έχουν ενταχθεί με αυθορμητισμό και συνέπεια αρκετοί βούλγαροι καλλιτέχνες, όπως ο πρωταγωνιστής το Γιάννα Λέξιεφ, που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Όλοι γνωρίζουμε πως έχει γυρίσματα αυτές τις ημέρες. Ο μεγάλος συνθέτης Κωνσταντίν Καζάνσκι, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος, ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο του θεάτρου. Εχθές το βράδυ, μέχρι να τον βρω μέσα στο σκοτάδι, ήταν μαζί με τη σύζυγό του, την ηθοποιό μας, την Πλάμενα Γκέτοβα, στην ταβέρνα. Κάπου τους έχασα. Προσελκύεται ενδιαφέροντες ανθρώπους των βουλγαρικών τεχνών στο σύνδεσμο Αριστοτέλης. Αυτό, ξέρεις, γίνεται αυθόρμητα. Οι ίδιοι οι Έλληνες ή οι Βούλγαροι που έχουν πιο ανοιχτή καρδιά και μυαλό και θέλουν να αναπτύξουν γέφυρες για αληθινές φιλίες μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, χωρίς προκαταλήψεις και συμπλέγματα, εντάσσονται και συμμετέχουν με σειρά από προτάσεις και πρωτότυπες ιδέες. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο σύνδεσμο Αριστοτέλης. Για παράδειγμα, ο Γιάννης ο Κουρκουμέλης, ο σκηνοθέτης, ήρθε χθες το βράδυ από την Αθήνα, ειδικά για να μας κάνει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες θεατρικές προτάσεις για το αρχαίο ελληνικό θέατρο, την παρουσίαση του αρχαίου ελληνικού θέατρου. Αυτές οι πρωτοβουλίες βγαίνουν αυθόρμητα από ανθρώπους που αγαπούν την γειτνίαση, αγαπούν την Ελλάδα και το αντίστροφο. Εχθές το βράδυ, ένα κυριολεκτικά παγωμένο βράδυ, σε μια βουλγαρική ταβέρνα, ήμασταν περισσότεροι από 300 άνθρωποι. Δεν είχε ελεύθερες θέσεις στη μουσική βραδιά που οργάνωσε ο σύνδεσμος Αριστοτέλης. Πολύ ενδιαφέρον ήταν όταν ξαφνικά έπεσε το ρεύμα. Κάποιοι ίσως να το εκμεταλλεύονταν το γεγονός για κοινωνιολογική ανάλυση. Δεν μπορούσατε να παίξετε μουσική όπως έπρεπε. Ωστόσο, κανένας από τους Έλληνες δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Βέβαια, αρκετοί από τους Βούλγαρους συμπατριώτες μου εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να τα βάλουν με την ηλεκτρική εταιρεία, ακόμη και για πολιτικά σχόλια. Οι Έλληνες όμως τι έκαναν? Οι Έλληνες άρχισαν να παίζουν μουσική χωρίς μικρόφωνα και μηχανήματα, σαν σε παλιά ελληνική ταβέρνα, χωρίς σταματημό. Και εγώ λέω, ορίστε ένα μήνυμα αυθορμητισμού και πραγματικού συναισθήματος. Είστε μεγάλο παράδειγμα για εμάς εσείς οι Έλληνες. Ούτε το ρεύμα, ούτε το κρύο σας σταματά. Τίποτα δεν σας φοβίζει. Μα φυσικά, τι να μας τρομάξει, το κρύο και το σκοτάδι? Όλες οι δυσκολίες είναι καλοδεχούμενες. Θα τις αντιμετωπίσουμε. Για όλα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό είναι κάτι στην ψυχολογία του ελληνικού λαού, που εμείς οι Βούλγαροι τους ζηλεύουμε λίγο. Μερικοί Ευρωπαίοι, μάλιστα, μας κατηγορούν για αυτά μας τα πάθη. Αλλά αυτό βέβαια είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, θα πρέπει όμως να πούμε πως δεν είναι ακριβώς όπως το λέτε. Πολλοί Βούλγαροι λειτουργήσαν με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, στο Γιάννα Λέξιεφ σηκώθηκε και μέσα στο σκοτάδι, ακαπέλα, χωρίς ρεύμα, χωρίς μικρόφωνα, είπε ένα δημοτικό τραγούδι φανταστικό, τον Τεβόικο Μαριχούμποβο, που τρίξαν τα πατώματα. Ναι, έχεις δίκιο. Και τότε είδα στα πρόσωπα πολλών Ελλήνων ένα ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση. Ναι, γιατί ήταν αληθινό και αυθόρμητο. Όχι, δεν γνωριζόμαστε. Δεν γνωρίζουμε την πραγματική βουλγαρική μουσική. Η Βουλγαρία πάλι δεν γνωρίζει την πραγματική ελληνική μουσική. Θα σας μιμηθώ τα μουγκριτά που ακούμε σε μερικά ελληνικά, ας τα πούμε, τραγούδια στο ραδιόφωνο ή σε διάφορα μαγαζιά.
Αυτό δεν είναι ελληνική μουσική. Είναι παραποίηση και εξευτελισμός. Στην Ελλάδα το λένε σκυλάδι. Εδώ σχεδόν όλοι το λένε ελληνική μουσική. Είναι η εμπορική μουσική, αυτό που θα λέγαμε στη Βουλγαρία κακή τσάλκα. Δυστυχώς, στη Βουλγαρία είναι γνωστό και επικρατεί το ελληνικό σκυλάδικο. Φυσικά επειδή εκεί υπάρχουν τα κέρδη για το show business. Πολλές ερμηνείες μπορούμε να βρούμε σκάβοντας τα πιο χαμηλά ανθρώπινα ένστικτα σε αυτή τη μουσική αρέσκονται, το κούνημα των γυναικείων και ανδρικών μη γυμνών κορμιών, τι σιλικών είναι αρέοι, κάτι αντίστοιχο, ξέρετε, αυτό είναι τρόπος ζωής. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στη βουλγαρική μουσική. Αυτή είναι η ελληνική μουσική που δυστυχώς επικρατεί στη Βουλγαρία. Δεν είναι τυχαίο που οργάνωσα σήμερα αυτή τη συνάντηση που είναι η γενέθλια σήμερα του Στέφαν Γκέτσεφ με αρχική υπόκρουση μία από τις κοσμικές άριες της Μαρίας Κάρλας καταδεικνύοντας το τεράστιο βάθος του ελληνικού πολιτισμού. Αλλά και αυτό που είπαμε πριν για τη σχολή Τζάσκου Μιλτσολεβίεφ και τη Δίκη Αλμαζίδου στη Θεσσαλονίκη είναι δημιουργία. Είναι σύγχρονο πολιτιστικό γεγονός στα Βαλκάνια. Φυτώριο καλλιτεχνών που κάνουν καριέρα σε όλο τον κόσμο. Την Αμερική, την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Στα αλήθεια δεν γνωρίζουμε την άλλη ελληνική μουσική. Και ειλικρινά ελπίζω ότι ο σύνδεσμος Αριστοτέλης, εκτός από τις προβολές κινηματογράφου, εκτός από τις παραστάσεις θεάτρου και εκθέσεις που οργάνωσε το περασμένο διάστημα, θα φροντίσει περισσότερο για την αλληλογνωριμία μας. Γεγονός που θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο επίσημης πολιτικής των δύο χωρών, υπάρχει στασιμότητα. Ερώτηση προς τη Σδράφκα. Είναι αυτό ο Σδράφκα που εσένα σέλθει περισσότερο σε αυτά που γίνονται στο σύνδεσμο Αριστοτέλη. Είναι αυτό που σε κάνει να χαίρεσαι περισσότερο. Κοί τε μοτιβίρα, κοί τε ράδβα, κοί σμιάτας και има смисъл наистина се направи. Ами малко или повече всички споменаха това, че малко или недостатъчно. Λίγο ή πολύ, όλοι είπαν το πιο ουσιαστικό, πως δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας οι δύο λαοί. Θα έλεγα πως γενικότερα δεν γνωριζόμαστε στα Βαλκάνια. Και είναι πολλοί οι Βαλκάνοι πολίτες που θέλουν να δημιουργήσουν γέφυρες γνωριμίας. Να γνωρίζει ο καθένας από εμάς το αξιόλογο στον πολιτισμό του γείτονα. Какво да направим, за да прехвърлиме такива културни мостове и да познава всеки един от нас стойностното в културата на съседа си. Στη хресени βραδιά με όλες αυτές τις ανεπάτεχες και εντυπωσιακές στιγμές, μου έκανε εντύπωση πως ο Γιάννης μίλησε για εκπαίδευση, για σχολεία, για πολιτική στο χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Δύο-τρία λόγια γι' αυτό. Направи ми впечатление. Γιάννης говореше за образование, за училища, πολιτισμός και εκπαίδευση. Μιλούμε για το ίδιο πράγμα. Στη Βουλγαρία έχει ελληνικά σχολεία όπου διδάσκεται η ελληνική ιστορία, γλώσσα και πολιτισμός. Στην Ελλάδα επίσης έχει πολλά βουλγαρικά σχολεία, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Κρήτη, όπου τα βουλγαράκια μαθαίνουν βουλγαρική ιστορία και γλώσσα. Τι πιο ωραίο από αυτό? Να μπουν βουλγαράκια στα ελληνικά σχολεία και ελληνάκια στα βουλγαρικά, να μάθουν αμοιβαία τη γλώσσα, να εντρυφήσουν στο βουλγαρικό και ελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι ανταλλαγή εμπειριών και εμπλουτισμός των πολιτισμών. Να μπορείς να δεχτείς το άλλο και να μάθεις να ζεις με αυτό. Να μάθεις από το άλλο και να αναπτύξεις τον πολιτισμό του διαλόγου. Έτσι γινόμαστε όλοι περισσότερο πλούσιοι. Τίποτα δεν μας χωρίζει. Και οι ταμπέλες με τα στερεότυπα δεν βοηθούν πλέον. Ο άνθρωπος και η φύση του είναι το επίκεντρο της προσοχής με στόχο την δημιουργία. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα. Αυτές είναι, ξέρετε, και οι βασικές αρχές του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου του Αριστοτέλη. Κομποζίτσι ε творчеството. Това различава човека от животните. Аристотел, това развива Аристотел
И затова нарекохме и Сдружението Аристотел. Аз изключително много се радвам. Симфонова полито ще стирижу авте си с апопсис. Και хероме για όλα αυτά που κάνουμε και θα κάνουμε. Αν θυμάστε, σε μια συνάντηση που οργάνωσε ο σύνδεσμος Αριστοτέλης με δημοσιογράφους, είχα τολμήσει να πω πως δεν μου αρέσει η υποκρισία πολλών από τη μικρομεσαία σύγχρονη τάξη των Βουλγάρων, που επιφανειακά κρίνει και κατακρίνει τον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Αλλά οι ίδιοι αυτοί κάθε Σαββατοκύριακο είναι στην Ελλάδα. Εγώ θα προτιμούσα τα πατήματά μας στις αμμουδιές της Ελλάδας να μην είναι γυμνά, αλλά με σταθερότητα, δεμένα με το ελληνικό πνεύμα. Διότι αυτό θα μας κάνει περισσότερο πολύτιμους πολίτες από ότι να μεταφέρουμε απλώς τα κορμιά μας δόθε και εκεί. Но всеки уикенд или почивка са в Гърция. Аз искам това клише да стъпваме по гръцкия пясък, да се замени с една реална потребност да научим повече за културата и духа на Гърция, защото това общуване ще ни е по-ценно, отколкото физически да се преместваме до Гърция. Така. Аз да прибавя и по-обратен път вържи това. Защото гърците, примерно Северна Гърция, посещават България за пазари, за Елавас, епискепнете си на България, за да ψωνίσουν και να διασκεδάσουν. Αλλά μέχρι εκεί. Αυτό είναι επίσης υποκρισία. Това лицемерие, нали, това нещо е общо, не? Значи е взаимно. Е, така. Точно така. В една от песните, които ви донесох, ако не успеем този път... Се една от ελληνικά τραγούδια που φέραμε να ακούσουμε σήμερα, ο Γιάννης Αγγελάκας βάζει βουλγαρική παραδοσιακή χοροδία να τραγουδάει στα ελληνικά. Το φαντάζεσαι? Αυτό φυσικά δεν είναι ούτε υποκρισία ούτε σύμπλεγμα. Είναι πρόοδος. Έθνο-τζαζ. Έθνο-τζαζ, да. По средата на песента, гръцка песен, не може да си представиш какво е пуснал. Българско χορό. Γιάννη, όσο εσύ θα ψάχνεις αυτό το τραγούδι, εγώ θα απαγγείλω στίχους του Στέφαν Γκέτσεφ με τζαζ υπόκουση από τον Μπουζούκι του Μαυράκη. Τι μόζεις ли да го разпознаеш? Можеш да го разпознаеш. Да. Аз ще те помоля да отидеш при нашия звукорежисьор. Да, да, излез и иди в апаратната при Милена Йовчева. А ще те помоля много тихичко нещо да подкараш. Един силен рибар, който гледаше слънцето право в очите, забеляза веднъж най-голямата риба и реши да я хване. Коя мрежа ще издържи най-голямата риба? И рибарец със своята мъдрост рибарска разбра. Изплете мрежа от вода. Когато беше готова, той влезе навътре, навътре в морето. Пред лицето на утрото хвърли мрежата с мощни ръце и улови себе си. Лодката е розово лище в синята коса на земята, накъдрена от галактичен вятър. В светлата мъгла дървета силуети крачат и размишляват за преходността на свежите листа. Хората са смъртни богове, изрече Хераклит. В кристалния ковчег в храма лежи човек, облечен цял в бяло. Лицето му излъчва звездна светлина. След малко тук ще се яви един бог, милосърден и несправедлив, да възкреси човека. Но той, изпълнен с мълчание велико, ще се откаже. Обичам да вървя по пресен сняг, по който никой не е стъпвал още. Обичам да достигна някой бряг, до който никой не е стигал още. Обичам да развявам весел стяг, под който никой не е крачил още. Обичам да седя на някой прак, излъскан от седене, дни и нощи. Какво ще прави?
следващите месеци, Янис. Τι ετοιμάζει ο σύνδεσμος Αριστοτέλης για το επόμενο διάστημα? Съвместно с Για την 1η Απριλίου ετοιμάζουμε μία ημερίδα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βαλκανιολογίας και Κέντρο Θρακολογίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών με το πολύ ενδιαφέρον θέμα «Οι έμποροι επί τη διφματίας στα Βαλκάνια των 19ου αρχές 20ου αιώνα από οικονομική δραστηριότητα σε διαπολιτισμική επικοινωνία». Καθηγητές όπως η κύρη Πλουμίδης, Όλγα Κατσιαρδή ή από την βουλγαρική πλευρά οι καθηγήτριες Ντάνοβα και Κωνσταντίνοβα, φυσικά ο καθηγητής Κόστοφ, διευθυντής του Ινστιτούτου και άλλοι θα αναπτύξουν το θέμα με πρωτότυπες εισηγήσεις, ανοίγοντας τις δραστηριότητες του συνδέσμου μας και στον ακαδημαϊκό χώρο. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. И ще погледнем, всъщност целта на този научен форум ще бъде да видим как икономическите връзки, които се зараждат или са в по-голям разцвет през 19 век, водят лека по лека и до духовен обмен между българи и гърци. Ирини, прошапеки е фили я ти нея хроня по мия елинида. Петела от една гъркиня. Моята, нали? Να είμαι πιο συχνά στη Σόφια, το θέλω πάρα πολύ. Έχω ζήσει 6 από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου στη Σόφια. Σας έκλεψα ένα καλό παιδί, τον Εμίρ Χατζίεφ, γνωστό καθηγητή της Μουσικής Ακαδημίας. Ζούμε από το 1990 στην Αθήνα, αν και ο Εμίλ έρχεται πιο συχνά στη Σόφια, έχει περισσότερο χρόνο. Εμένα η αγαπημένη μου Σόφια μου λείπει. Μου λείπουν οι φίλοι Έλληνες και Βούλγαροι που τόσο πολύ έχω αγαπήσει. Αυτό είναι το όνειρό μου για φέτος. Все пак ви го отнех от 90-та година насам. Ние живеем в Атина. Той верно, че идва по-често тук, защото е малко по-свободен от мен. Ама аз се надявам, че от тук нататък ще имам възможност да идвам повече. Обожавам София, имам много любими приятели тук. И дики шо прошапки е фи, Йорго? Това ми е първата мечта за тази година. Твоята? Η δικιά μου ευχή δεν περιορίζεται σε κάποιο προσωπικό όραμα για φέτος. Επειδή μιλήσαμε αρκετά για μουσική σήμερα, θα ευχόμουν όσο γίνεται περισσότερο φίλοι να αναγνωρίσουν την αυθεντική ελληνική μουσική. Πολλή δουλειά μας περιμένει. Τελευταίες λέξεις από τον συμπαρουσιαστή. Γιάννης Λιόλιος. Γιάννης Λιόλος. Ποτέ δεν υπάρχουν τελευταίες λέξεις. Πάντα υπάρχουν οι επόμενες. Αλλά εγώ θα ευχηθώ αυτό που εγώ έχω ανάγκη. Να είμαστε όλοι μαζί. Μαζί με φίλους, κάνεις όμορφα πράγματα και περνάς καλά. Αυτή είναι η ουσία της ζωής και της δημιουργίας. Εγώ προσωπικά από αυτό έχω ανάγκη. Να κάνουμε ζεστούς κόσμους θα μας κάνουν περισσότερο πλούσιους. И не дай си Боже тука, просто веднага да реагирате с... Ευχαριστώ την ηχολήπτρια Светлана Ιόντσεβα και τώρα, μαζί με τη Здравка, θα κλείσουμε την εκπομπή. Благодаря на звукорежисьора Милена Йовчева и сега Здравка ще закрие предаването и ще каже в чест на рождения на гръцки, в чест на рождения ден на Стефан Гечев, Сдружение Аристотел, беше в часа на синята мъгла, когато друго време и друга ден няма. А, ти искаш на гръцки да го кажа. Да. Добре. Ίσασταν μαζί με τη Ράινα Νταμιάνη και τους Έλληνες και Βούλγαρους φίλους της στην εκπομπή της στην ώρα της Γαλάζιας Ομίχλης. Μία ώρα όταν άλλος χρόνος δεν υπάρχει και αλλού δεν υπάρχει. Ο κόσμος που το πάει, αυτή η βρωμοάνοιξη με σχίζει, με μεθάει. Κι η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει. Πού θα πάει, πού θα πάει, τούτη ρόδα που κολλάει. Κι όλο στην αρχή γυρνάει. Πού θα πάει, θα ξεκολλήσει.
κι ο κόσμος σαν σαράβαλο κι αλλού θα ροβολήσει. Πού θα πάει, τούτη νύχτα που κρατάει και δεν λέει να τελειώσει. Πού θα πάει, θα ξημερώσει. Κι η καρδιά μου σαν σαράβαλο μόλις σας θα ανταμώσει. Българското национално Дарик радио.